και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού, σε μια γωνίτσα του σπιτιού που δεν έρχομαι συχνά, ούτε στην κανονική μου ζωή, ούτε και στα βίντεο. Σήμερα αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μαγειρική με έναν τρόπο που έχω στο νου μου πάρα πολύ καιρό τώρα. Πόσοι από εσάς έχετε περάσει περισσότερο χρόνο από αυτό που θα έπρεπε σίγουρα, βλέποντας βιντεάκια μαγειρικής στο ίντερνετ? Ακούω ότι είναι πολύ. Πόσοι από εσάς όμως έχετε περάσει συγκεκριμένα χρόνο πάρα πολύ πάνω από το Tasty, αυτό το site που πριν από μερικά χρόνια έκανε μόδα αυτή την πολύ γρήγορη αισθητική στο να παρουσιάζει συνταγές? Εγώ. Αν έχω ας πούμε 100 bookmarks στον υπολογιστή μου, τα 94 είναι από το Tasty. Τα 0 είναι αυτά που έχω δοκιμάσει να κάνω στη ζωή μου. Απλά τα κοιτάζω και μου τρέχουν τα σάρια και αυτή είναι η φάση μου. Αν αυτή είναι η φάση σας, θέλω μαζί πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε σε συνθήκες πραγματικής ζωής αυτές τις συνταγές. Γίνονται! Μπορείς να τα καταφέρεις! Θα τα πετύχουμε αυτά που μας δείχνουν. Καταλαβαίνουμε τι μας δείχνουν αρχικά ή απλά drooling? Θα δείξει. Θα σας δείξω και αλμυρή συνταγή και πάρα πολύ ωραίο γλυκάκι για το τέλος και να δούμε τώρα πώς θα πάει. Αυτό εδώ το μάτι υπήρχε στο σπίτι μου. Μου το είχε πάρει η θεία μου η Λελίνα όταν είχα πρωτομετακομίσει. Ευχαριστώ θεία μου τη Λελίνα. Η οποία γενικά είναι η ξεματιάστρα μου. Έχετε... και μου πήρε ένα μάτι, σίγουρα τα δείτε. Όταν πήγα πρώτη φορά και μετακόμισα μόνη μου, που έφυγα από ένα σπίτι που τα είχε όλα, αλλά έφυγα χωρίς να πάρω τίποτα. Με το κεφάλι μου ψηλά και έμεινα σε ένα σπίτι με ένα στρώμα και ένα πλυντήριο για περίπου ένα μήνα μέχρι να μπω στη διαδικασία να βρω και άλλα πράγματα εκεί και μου είχε πάρει αυτό το μάτι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν ξέρω καν αν λειτουργεί. Θα δοκιμάσουμε τώρα, αν το ανοίξω κάτι θα κάνει. It's alive! Θα τρελαθώ! Λοιπόν, θα ανοίξω το μάτι γιατί... Όχι ακόμα γιατί. Τέρμα. Όχι τέρμα γιατί θα πάρει... Είναι τόσο δυνατό αυτό το μάτι, δεν το πιστεύω. Για να μην παίρνουμε περιτά ρίσκα. Φτάνει που θα μαγειρέψει η μέρη. Έχω εδώ στο κινητό μου κρατήσει συνταγές με λίγα υλικά, αλλά που δείχνουν κάπως εντυπωσιακές, για να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο έχει αυγό. Και αυτό σιγά σιγά. Απίστευτο τι φτιάχνουν οι άνθρωποι, σατανάδες. Η τεχνολογία είναι καταπληκτικό πράγμα. Το έβαλε το χέρι μου και από πάνω μου έρχεται μια, ας πούμε, ζεστή άβρα. Wow. Αυτή η κάμερα γράφει, με έχει τέλειο. Λοιπόν, θα βλέπω τη συνταγή που δεν είναι τίποτα, θα φτιάξουμε noodles από αυγό και θα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, έλα να κάνουμε όπως κάνει αυτός. Τι κάνει αυτός? Κατευθείαν κάνει αυτός κάποια πράγματα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κάνω, ακολουθώ το tutorial. Βάζω το τέτοιο. Λίγο να κάψει αυτό, λίγο. Χωρίς λάδι, χωρίς λάδι, εδώ δεν δείχνει. Λέει 2 eggs. Έχω εδώ 2 eggs που η sous chef έχει αποφασίσει να βάλει μέσα λίγο ριγανίτσα. Λίγο ριγανίτσα και λίγο πεπέρα και λίγο λατάκι. Έλεγε κάτι τέτοιο συνταγή! Πώς και τα eggs! Έτσι τα έβελε, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνω φσσσ, βάζω. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη συνταγή βλέπουμε ότι αυτή βάζει ένα καπάκι από πάνω ή αυτός δεν ξέρω, Και εγώ δεν έχω καπάκι, τώρα τι θα κάνω? Πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό? Λοιπόν, τώρα πρέπει υποτίθεται να το γυρίσουμε αυτό. Που μου είπατε να μην βάλω λάδι, γιατί είναι αντικολλητικό και αυτός δεν βάζει. Εγώ είπα να βάλει λάδι και μου είπε να μην βάλω. Είπες να μην βάλω και τώρα αυτό δεν θα ξεκολλάει, να γίνει με ρεζίλι. Εγώ ρώτησα, έχεις αντικολλητικό τηγάνι? Με την πιο απλή συνταγή της γης. Σκασμένη. Να, απλά έχει γίνει μπισκότο εδώ. Παιδιά, αυτή ήταν η πιο εύκολη για να την κάνουμε, ρε. Πόπο, τι ρε ζήλη. Λοιπόν, έλα, έλα, θα γίνει, σκάφη. Όχι, όχι, μην την καταστρέψω, γιατί αλλιώς δεν θα βγει το νούντλ. Θα κυμπλέχτηκα, τι ήθελα. Ωραία, 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 μπράβο. Αχ, και... Βάλε το πιάτο πάνω, Μαρίστο. Καθίστε! Λοιπόν, θα κάνω έτσι. Θα κάνω όσοι. Έγινε κρέπα εδώ η φάση, γενικά να ξέρετε. Και τώρα πρέπει να το ξαναγυρίσω πίσω, Απλά στο πιάτο έχει κάτι.
Αθηνά. Αθηνά! Λοιπόν, φέρε μου ένα. Είναι ίδιο με το tasty. Παιδιά, πώς έχουν βγει τώρα τόσο ίδια. Δεν καταλαβαίνω. Φέρε ένα άλλο. Ωραία, φίλε! Πιστεύω ότι η ειδοποιός διαφορά είναι το γεγονός ότι δεν είχαμε καπάκι. Αυτή τι είναι αυτό σημαίνει, απλά για να ξέρετε, δεν ψήνεται, κολλάει απλά και από την άλλη. Έλα, εντάξει, να το βγάλω ρε παιδί μου τώρα. Τη σαλμονέλα τι έχουμε ξεπεράσει τους ή άλλους. Όχι, εντάξει, λίγο ακόμα. Μπράβο, ίδιο. Ίδιο. Μην τα κουμπίσεις το μάτι. Όχι, όχι. Πρόσεξε από που θα το πιάσεις. Ίδιο νεράκι, ίδιο. Τώρα αυτός με πολλές τελικά τις κινήσεις, κόβει πολύ λεπτά όλη την ομελέτα. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω ότι πήγε τόσο στραβά και έχει φουσκώσει με τόσο πολύ αυτή η ομελέτα και γίνει σαν κρέπα ενώ το άλλο έχει βγει. Εντάξει, ωραία. Ναι, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Σε αυτό το πιάτο θα κάνω ένα μικρό βουναλάκι με νούντρουτς. Κοίτα εδώ τι ωραία! Έτσι, με περιστέρια. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μια χαρίτσα. Φέρε μου λίγο χαρτάκι. Έχω κάνει και ένα MasterChef, καθώς φαίνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Ωραία. Αυτά τα βάζω από κάτω. Αυτός μια έτοιμη σαλτσούλα έβαλε και εγώ μια έτοιμη. Φέρει λίγο ακόμα. Oh yeah! Τι κάνει αυτό. Το βλέπεις καλέ εδώ που το έχω καταφέρει. Τέλεια. Ναι, ναι, το έχω εκεί. Θα σου πω κάτι. Μοιάζει. I don't believe this. Πού είναι και το ένα πυρουνάκι. Να δοκιμάσω. Μέρι, μην πάρουμε περιτάρες καμεράκι. Φοβάστε. Μέρι, πού θα τρέχουμε Κυριακάτικα. Το έχεις. Είναι λαχταριστό. Νομίζω ότι είναι μακαρόνι και πάει να το γυρίσω. Για ποιο λόγο. Σε όλο το, θα το δοκιμάσουμε λίγο, παιδί μου. Ναι, δεν είναι. Είναι μια σαλτσούλα. My job here is done. Και πέτυχε. Αυτό πέτυχε. Τέλεια. Τώρα, φίλες μου, θα σας δείξω το γλυκό. Λοιπόν, θα κάνουμε το γλυκό και θα είμαστε καλύτεροι στο γλυκό. Με τρία πραγματάκια. Έχουμε, όπως λέει εδώ ο κύριος, sandwich cheese. Τι? Μ' αρέσει που θα κάνουμε το γλυκό και θα είμαστε καλύτεροι σε αυτό. Γιατί μπορούμε. Λοιπόν, έχουμε sandwich cookies, cream cheese και λευκή σοκολάτα. Hi, bye, hi. Λοιπόν, αυτός ο κύριος βάζει τα μπισκότα αυτά μέσα σε ένα συγκεκριμένο μπλέντερο πράγμα, το οποίο εγώ δεν διαθέτω, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη γνώση που μου έχουν δώσει άλλα αντίστοιχα βίντεο, θα τα βάλω σε ένα τέτοιο σακουλάκι και θα τα βαρέσω με τον πλάστη. Πλάστη δεν έχω, έχω αυτή εδώ τη ματσόλα. Που είναι η καινούργια μου αγαπημένη λέξη και θα τη βάλω σε πάρα πολλές προτάσεις από αύριο κιόλας. Μου δίνεις λίγο τη ματσόλα σου. Δεν θα βαρέσω το υλικό με τη ματσόλα από την πλευρά που είναι τραχθερωτή και θα πονάει έξτρα. Θα από εδώ. Μη. Τίποτα από αυτά που δεν μας δίνει στο taste είναι αλήθεια. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή με τον blast θα γινόταν καλύτερα. Ρε, μήπως έπρεπε να βγάλω την κρέμα από μέσα. Όχι, εντάξει, καλά είναι έτσι.
παλεύει. Και το άρας με σφυρί. Γι' αυτό θα χαλάσει. Μισό λεπτό να τη συνέχεια τη συνταγή. Για να την παρακολουθήσω. Θέλω ένα μπολάκι. Μπράβο, τέλεια, 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 τέλεια. Το έχουμε. Το έχουμε πάει τέλεια. Μπράβο, 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 φανταστικά. Μέχρι στιγμής το έχουμε πάει ίδια και με παραλλαγή εντωμεταξύ για τους ανθρώπους που δεν έχουν το blender. Ρίχνουμε τώρα το cream cheese. Μήπως δεν το ρίξω και ολόκληρο, ρε παιδί μου. Γιατί, εντάξει. Δεν μας δείχνει όμως δοσολογίες. Και κάνουμε αυτό. Αυτό κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ στο taste. Αυτή η εικόνα. Δεν συμβαίνει ποτέ. Απλά να το πω. Γιατί αυτοί δείχνουν ότι το κάνουν έτσι γρήγορα και άδειο, ωραία και καλά. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή στρεσάρομαι. Όχι, εντάξει. Μέχρι στιγμής το έχω πάει τέλεια, θεωρώ. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Αυτό που θέλει τώρα από εμάς αυτό είναι να κάνει chill. Για 10 λεπτάκια, μέχρι να μου λιώσει και η σοκολάτα και έρχομαι, φίλες μου, να συνιστούστε καλά όπως θέλετε. Λοιπόν, βγάλαμε το αυτό το μείγμα, εν πάση περιπτώσει, από 10 λεπτά και έχουμε λιώσει τη λευκή σοκολάτα και εγώ δεν κράτησα μπισκοτέλια για να μπορέσουμε να διακοσμήσουμε. Όμως, επειδή για περίπου 6 μήνες έδινα 15 ευρώ το μήνα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος για να μου έρχονται κάθε μήνα διαφορετικού είδους Pringles από την Αμερική, θα τα χρησιμοποιήσω τώρα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Θέλετε να δείτε πόσα άλλα έχω! Εύχομαι να μην λίγουν και να μου κρατήσουν για μια ζωή. Γιατί για τόσα είναι. Θα πλάσουμε μπαλάκια! Τα γλυκά μπαλάκια της μέρας. Ωραία, σαν... σαν βερμπελιές λίγο είναι μεγέθυνση. Λοιπόν, πες τώρα ότι... Λοιπόν, δεν θα με οδηγήσετε εσείς στο φρονοκομείο, εντάξει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μπαλάκι. Αν σας θυμίζουν κάποιο λαχανοντολμά, ναι. Από μένα είναι ναι. Ας φτιάξουμε ένα ακόμα μικρό ντολμαδάκι. Ρε παιδί μου, αυτούς ας πούμε, πώς γίνεται και τους γένε λία. Έπρεπε να το έχουμε κάνει λίγο περισσότερο chill. Chill, dude. Μα όμως το είχαμε 5 λεπτά στην κατάψυξη, όχι 10 λεπτά στο ψυγείο. Ρε μας λένε ψέματα οι κερατάδες. Λοιπόν... Τρία μπαλάκια θα φτιάξω για να μην φτιάξω δύο. Εντάξει. Μόνο γι' αυτό το λόγο φτιάχνω το τρίτο. Όπα το. Βρέχει και φτεύεις. Πάμε. Αν δεν τα φάτε αυτά και δεν σας αρέσουν... Θέλω να ξέρετε ότι έχω πίνει τα χεράκια μου πριν κάνω αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι εγώ καμιά σχαμένη. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα μαγικά σου βράδια να ψαρώ. Αυτό δεν το κάνει κανένα στο tasty. Ωραία!
λίγο. Νιώθω ταπεινωμένη. Τα σπρίγκλες θα τα λύσεις. Ναι, πότε τα βάλω, εκεί! Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια του Tasty που δεν μας δείχνει κανένα. Από το γρήγορο μοντάζ και όλο αυτό. Δεν έχω σχαθεί περισσότερο τον εαυτό μου ποτέ. Φω. Είναι το Mud Light. Το βγαλά. Όχι. Είναι ακριβώς. Θα μιλάει. Το βγαλά. Ναι. Το μικρό μου θα κάνει το χιτλερικό αυτό το. Εντάξει. Ας πάμε να διακοσμήσουμε. Τα μπαλίνια αυτά. Πριν τα βάλουμε στο ψυγείο. Όχι, όχι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλύτερα από του Tasty. Πότε θα μας πούν την αλήθεια, ε? Πάντως είναι πανέμορφα. Θα τα αφήσουμε τώρα. Να σου πω κάτι, δεν θα τα αφήσουμε, θα δοκιμάσω ένα τώρα. Αυτό είναι ό,τι μπορούσα. Ό,τι μπορούσα να πιάσω. Είναι αυτό. Πάμε για άλλη μια προσπάθεια. Ευχαριστώ είμαι. Παιδιά μου. Είναι ίδιο. Έχουμε ετοιμάσει κάτι για μια ακόμα συνταγή. Αλλά νομίζω ότι θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο εδώ. Και να μην ταπεινωθώ περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν εσείς είχατε κάποτε κάποια καλύτερη τύχη με το Tasty, σας μισώ. Κάντε unsubscribe, unfollow και μην με ξαναενοχλήσετε ποτέ στη ζωή μου. Όλοι οι υπόλοιποι, φίλοι για πάντα. Γεια σας.